Λοιπόν, πάμε και σε ένα ρεπορτάζ για τη φωτιά. Αυτή η λάμπα πέρασε και θέλω να δούμε ένα ρεπορτάζ που έχουμε και στοιχεία από τον κύριο Αυλονίτη. Τον διοικητή του προστατικού σταθμού. Έτσι, νήματος εδώ στη Γερκυρά. Περίπου 25.000, λέει ο Κοπέρνικος, μπορεί να είναι και παραπάνω τα στρέμματα, σίγουρα είναι μια καταστροφή. Πάμε να τον ακούσουμε και τον ίδιο τι δήλωσε. Περισσότερα από 22.000 στρέμματα έχουν κάψει πυρκαγιές στην Κέρκυρα, οι οποίες ξέσπασαν το απόγευμα της περασμένης Κυριακής, όπως προκύπτει από τις αεροφωτογραφίες του συστήματος Κοπέρνικος. Αν και ευτυχώς οι ζημιές σε υποδομές και σπίτια είναι περιορισμένες σε σχέση με το μέγεθος της φωτιάς, η καταστροφή σε φυσικό κεφάλαιο είναι τεράστια και είναι η μεγαλύτερη που έχει ζήσει η Κέρκυρα εδώ και πολλές δεκαετίες, όπως αναφέρουν φορείς. Ζημιές υπάρχουν στα δίκτυα ίδρυυσης και ενέργειας ακόμα και τώρα. Χαρακτηριστικές οι δηλώσεις του διοικητή του πρώτου πυροσβεστικού σταθμού, κ. Αυλονίτη, ο οποίος στο πλαίσιο του συντονιστικού την περασμένη Παρασκευή αναφέρθηκε αναλυτικά στην εικόνα που υπάρχει. 18, αν θυμάμαι καλά, και ένα μπουσταβέρ και τα δύο καζετέρ τα οποία εδρεύουν στο νησί μας. Βέβαια, έχουμε διαγνώσει ότι αν προκύψει και χρειαστούν και άλλα αέρια και κάτι πάει άσχημα, θα μας έρθει. Αυτή τη στιγμή είπαμε ότι η πυρκαγιά είναι σε μια μικρή ύφεση. Με τα εναέρια τα οποία έχουμε, σβήνουμε όλα αυτά τα μικροαιστείες και όλα αυτά που υπάρχουν. Είμαστε σε αισιόδοξοι. Είδαμε λοιπόν το ρεπορτάζ έτσι για τη φωτιά.